Αναφέρομαι στην καρδιά των Βρυξελών, εκεί όπου μας περιμένει ο προηγούμενος πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας των Βρυξελών. Προκειμένου έτσι να κλείσουμε το πέμπτο μέρος κάπως διαφορετικά. Από ό,τι έχω μάθει, είχαμε προγραμματίσει την συζήτηση να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, όπως πράττουμε, με τον κύριο Δημήτρη Αργυρόπουλο, αλλά εκεί η βροχόπτωση και οι καιρικές συνθήκες κάπου μας τα χάλασαν. Δεν μας τα χαλούν μόνο σε επίπεδο Κρήτης και σε Ελλάδας καιρικές συνθήκες και βροχή τις τελευταίες μέρες, αλλά να τα χαλάει και στους Βρυξελιώτες. Στους Έλληνες. Στους Έλληνες εκεί των Βρυξελών. Να αναφέρω ότι βλέπουμε φωτογραφίες από τον εορτασμό για την ημέρα της Ευρώπης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο λίγο πιο νωρίς. Συμμετείχε πλήθος Ελλήνων που βρίσκονται στις Βρυξέλλες, εκπρόσωποι βεβαίως της ελληνικής κοινότητας. Στήθηκε, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, ένα μεγάλο γλέντι με χορούς, τραγούδια, στοιχεία που έχουν άρωμα Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα είναι ένα μέρος της Ευρώπης, μία από τις χώρες, και νομίζω ότι και η χαρά αλλά και η απόλαυση φαίνεται στα πρόσωπα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί. Μία πολύ όμορφη στιγμή και αναμένουμε και σε αντίστοιχες έτσι ωραίες, με ωραίες αφορμές να συναντιούνται και να έχουμε και εμείς αυτό το υλικό να βλέπουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Αργυρόπουλος τον έχουμε, προσπαθούμε λίγο να συνδεθούμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα πιστεύω, ευελπιστώ ότι θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Σίγουρα είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τους σημερινούς εορτασμούς. Ποια βροχή τώρα, δεν καταλαβαίνουμε από βροχή. Είπα εγώ για βροχή, αλλά τελικά βγήκαμε έξω. Σταμάτησε η βροχή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αργυρόπουλο. Αγαπητέ κύριε Αργυρόπουλο, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Βρέχει, μας τα χάλασε ο καιρός. Αν σταμάτησε η βροχή, είναι καλά. Εδώ δεν σταμάτησε από πρωί-πρωί που ήταν, και από χθες δηλαδή. Η μέρα της Ευρώπης, η μέρα της Ευρώπης, λέω, 9η Μαΐου. Μιλήσαμε εδώ και έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση για συμβολισμούς. Εκεί η ντόπια αλλά και η ελληνική κοινότητα πώς αντιλαμβάνεται τους σημερινούς εορτασμούς? Εντάξει, κάποια στιγμή εορταζόταν ακριβώς στις 9, αλλά εφέτος δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Είχαμε 6 και 7. Να, εδώ μόνο σε Κρήτη σήμερα κρατήσαμε τα προσχήματα. Αλλά ήταν πάντως μια φανταστική εκδήλωση. Ναι. Όταν μιλάω ότι ήταν φανταστική, ήταν με τα ελληνικά χορευτικά, ήταν η γιορτή του ψωμιού. Και μας επέτρεψε ευτυχώς να βλέπει όλος ο κόσμος όλα αυτά που είχαν εκδέσει. Αλλά το πιο δυνατό ήταν η επίσκεψη στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες επισκέπτες ήταν εκείνη την ημέρα. Μύθος ή πραγματικότητα η Ενωμένη Ευρώπη, η Ευρώπη των ίσων ευκαιριών, τι πιστεύετε? Ξεκίνησε μια μεγάλη ιδέα, αλλά μετά αρχίζοντας κομματικά και λίγο εθνικά και λίγο ο καθένας τραβούσε πώς το λέμε εδώ στα γαλλικά, λέμε το πάπλωμα προς την μεριά του κάθε κράτος. Σωστά το αναφέρετε. Βλέπετε ότι αρχίσαν να υπάρχουν κάποια ρήγματα. Να έχουμε δύο ταχυτήτων, να έχουμε... και αυτό ίσως ήταν και λάθος των κυβερνήσεων. Αυτό πιστεύουν γιατί εκεί και οι Βέλγοι. Οι Βέλγοι, επειδή έχουν την Ευρώπη εδώ και το κοινοβούλιο και όλα... Και έχουν υποφεληθεί γενικά και έχουν πολλά ωφέλη από τη διαδικασία αυτή. Κάπως διαφορετική άποψη θα έχουν. Φυσικά και έχουν διαφορετική άποψη. Γιατί την έχουν εδώ, έχουν τους υπαλλήλους που ζουν εδώ, βλέπουν διαφορετικά την Ευρώπη από ό,τι τη βλέπουμε εμείς. Για πείτε μας τώρα το κλίμα στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας ποιο είναι? Κοιτάξτε, όλα καλά και στην ελληνική κοινότητα και οι σύλλογοι εδώ. Και μάλιστα με την ευκαιρία αυτή θα σας πω ότι το Σάββατο ο Κρητικός Σύλλογος κάνει μια ωραία βραδιά εδώ για το συνηθισμένο
γλέντι που κάνουν αυτό το καιρό. Για Αρκάδι, δεν ξέρω τι έχετε εσείς εκεί πέρα που γιορτάζετε αυτή την εποχή. Δεν θυμάμαι γιατί το γράφουν, αλλά δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, και αν θέλετε, θα μπορούσε να γίνει και μια σύνδεση για το Σάββατο το βράδυ 13. Βέβαια, με μεγάλη χαρά να το προγραμματίσουμε. Ναι, αυτό, αν το έχετε προγραμματίσει, είναι δυνατόν να μπορούσαμε να κάνουμε, να δείτε λίγο το πώς γλεντάνε οι Κρήτες και γενικά όλοι οι Έλληνες που συμμετέχουν στην γιορτή. Έχουμε τους εορτασμούς για τη μάχη της Κρήτης, την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Με ορχήστρα κριτικιά και κάποιον από τους Κρήτες, δεν μπορώ να πω τώρα ένα όχι και πολύ γνωστό όνομα, αλλά είναι καλός τραγουδιστής από ό,τι έχω ακούσει. Μάλιστα. Θα κατέβετε Ελλάδα, θα κατηφορήσετε το επόμενο διάστημα. Σε εκλογές, καλοκαίρι, θα ψηφίσετε. Όχι, εκλογές είναι πάρα πολύ ακριβά για μία ψήφο. Σωστό. Γιατί θέλαμε να έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε εδώ και αυτό δεν γίνεται και εδώ πάλι, ας πούμε, ακόμη και αυτοί που έχουν ήδη γραφτεί, γιατί η προϋπόθεση είναι τα δύο τελευταία χρόνια, στα 35 που είμαστε εδώ, ναι, να έχουμε δουλέψει στην Ελλάδα. Ποιος σταμάτησε τη δουλειά του για να πάει να καθίσει κάτω? Αυτό ήταν εντελώς, πόσο το πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Μην το χαρακτηρίσετε, αυτό το όριο που βάλανε. Είναι πολύ ακριβά για μία ψήφο, αυτό λέει εκεί ο εκπρόσωπος των Ελλήνων. Φυσικά, 1,5 χιλιάρικο να πας στην Ελλάδα, ας πούμε, αυτό τώρα λέει στιγμή, όλα. Και θα πας για πόσο, έτσι αυτό δεν είναι. Όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αργυρόπουλε, άνω τελεία βάζουμε. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εντάξει, όποτε θέλετε, και αν το Σάββατο έχετε τη δυνατότητα, μπορεί να είναι, να θα είμαι στη γιορτή. Με πολύ μεγάλη χαρά το προγραμματίσαμε από τώρα, είτε εδώ είτε στο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Okay. Ευχαριστούμε εντάξει. Πολύ. Εξαιρετικός όπως πάντα. Είναι πολύ ακριβά για μία ψήφο.